σας αναφέρουμε το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ σήμερα, χωρίς να φταίμε σε αυτή τη δύσκολη θέση σήμερα που κινδυνεύομαι. Κινδυνεύομαι να βρεθούμε στο δρόμο. Αυτό που ζητάμε από εσάς, να μας δώσετε λίγη πίστοση χρόνου. Δεν ζητάμε τίποτα το φοβερό. 1,5 μήνα θέλουμε. Έχουμε βρει καταστήματα και εγώ και ο Μανάβης είμαστε στη διαδικασία, στη γρήγορη διαδικασία να τελειώσουμε τα καταστήματά μας. Αυτό που θέλω να πω στον κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Παντελίδα, γιατί τον είπαμε ιδιαίτερο ζήλο, ανέλαβε. Ας κυνηγήσεις, κύριε Παντελίδα, τον ανάδοχο. Όπως είπες και εσύ, ο ανάδοχος έχει μπλέξει και με άλλα έργα και αδυνατεί να. Αυτό βέβαια, σαν αυτό να καταλάβα. Και αδυνατεί να αποπερατώσει το κήπο. Εμείς εκεί ζούμε. Εκεί ζούμε να. Δηλαδή, το έργο ακόμα στο Α είναι. Τι έχει κάνει. Ακόμα το έργο είναι στο Α. Μια φορά το μήνα έρχονται 5 άνθρωποι και κοροϊδεύουν. Εκεί είμαστε και να ζούμε, κύριε Παντελίδα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω, εγώ σήμερα θέλω να μου πείτε μια κουβέντα. Έχει βγει η απόφαση του δικαστηρίου και λέει ότι άμεσα να κενώσουμε το κατάστημα. Είμαστε μια επιχείρηση από το 1965. Δεν έχουμε κλείσει μια μέρα. Εδώ τώρα εσείς μας ζητάτε να το κλείσουμε και να βγούμε στον δρόμο. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, οι περισσότεροι είναι επαγγελματίες. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε ότι μια επιχείρηση δεν μπορεί να κλείσει. Έχουμε υποχρεώσεις, έχουμε επαφή προϊόντα. Και τώρα είναι λογικό τώρα μια επιχείρηση. Τώρα έχουμε και σαν οικογένειες έχουμε υποχρεώσεις να κλείσει μια επιχείρηση μετά από τόσα χρόνια. 1,5 μήνα θέλω. 1 με 1,5 μήνα να πάμε σαν άνθρωποι στο καινούργιο μας κατάστημα. Αυτό θέλουμε. Και θέλω να μου απαντήσετε εδώ και τώρα. Σήμερα θέλω να μου απαντήσετε.